Είναι ένα ακόμη μεγάλο event το οποίο εδώ οργανώνει η υπηρεσία μας, όπως έχει κάνει και με εκλογές, δημοψηφίσματα, επισκέψεις ξένων ηγετών. Είναι βέβαια κορυφαίο γεγονός αυτό, η επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ. Και μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κανένα πρόβλημα, όλα λειτουργούν ομαλά. Πολύ ωραία. Τα συγχαρητήρια και τα δικά μου στην ηγεσία και στα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, η οποία για ακόμα μία φορά βρίσκεται στην καρδιά των μεγάλων γεγονότων. Πρώτη φορά ως τμήμα του νεοσύστατου Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η Ελλάδα, καθώς αυξάνει το διεθνές της εκτόπισμα, αναπτύσσει και την τεχνογνωσία του να υποδέχεται και να διοργανώνει αυτά τα μεγάλα γεγονότα, όπως το έκανε και στο παρελθόν, και είμαστε βέβαιοι ότι και τα στελέχη της Γραμματείας και οι δημοσιογράφοι παρευρισκόμενοι, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα δώσετε σε όλη την Ιφίλιο το μήνυμα της ανάκαμψης της χώρας, η οποία σηματοδοτείται και από τα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και από την συγκεκριμένη τώρα επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά από γεγονότα μεγάλα, όπως η επίσκεψη του Προέδρου Πούτιν, η επίσκεψη του Προέδρου Ολάν, η σύνοδος των ηγετών του Νότου, και νομίζω ότι μπορούμε με αυτοπεποίθηση και σταθερά βήματα να προχωρήσουμε. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι ισχυρή, και αυτό το αναγνωρίζουν πλέον και οι φίλοι και οι λιγότερο φίλοι της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή δουλειά σε όλους, καλή υπομονή, και τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στη διάθεσή σας εάν προκύψει οποιαδήποτε αριθμία. Εντάξει, άντε. Καλημέρα, παιδιά.